Σε ετοιμότητα βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία την Τρίτη και την Τετάρτη, αυξάνοντας έτσι και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Πράγματι, περιμένουμε θερμοκρασίες υψηλές τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη, από ό,τι ακούσαμε. Θα δούμε και το δίκτυο επικινδυνότητος. Η υπηρεσία είναι πάντα ήταν έτοιμη και θα είναι έτοιμη σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε αυξημένη ετοιμότητα. Όλοι πάλι είναι γύρω στην περιοχή της Ξάντης, δεν απομακρύνονται. Είναι εντολές αυτές εδώ πέρα που πρέπει να είναι άμεσα για να, όταν χρειαστεί να έρθουν στην υπηρεσία. Τώρα εφιστώ την προσοχή του κόσμου, ειδικά λόγω των επικίνδυνων, της επικίνδυνης θερμοκρασίας και πιθανόν κάποιο αεράκι, να προσέχουν να μην να αποφύγουν το άνοιγμα της πυρκαγιάς, είτε σε ξερά χώρα, είτε στην αυλήτωση ή ακόμα έξω και σε αγροτικές περιοχές. Επίσης, να αποφεύγουν κάποιες αγροτικές εργασίες, όπως είναι οι ηλεκτροσυγκολήσεις, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν κάποια πυρκαγιά. Θέλει δηλαδή μεγάλη προσοχή, οτιδήποτε έχει σχέση με γυμνή φλόγα. Θέλω να μας πείτε ποια σημεία στην Ξάνθη χρήζουν ιδιαίτερης βοήθειας από την πυροσβεστική υπηρεσία αυτές τις ημέρες. Κοιτάξτε, εμάς το πιο βασικό είναι το περιαστικό δάσος που φυλάσσεται και από εθελοντικές ομάδες. Έχουμε και τα περιπολικά πάνω που πάντα ανά πάσα στιγμή είναι όλες τις ημέρες του μήνα δύο περιπολικά ελέγχονται. Έχουμε τους πυροφύλακες που ελέγχουν. Απλώς θέλουμε περισσότερο λίγο την προσοχή του κόσμου, που κάποιοι θαμώνες που πηγαίνουν εκεί με τα σκουπίδια, γιατί έχουν καταντήσει πλέον σκουπιδότοπο την περιοχή, να έχουν το νου τους, μην μας βρεθεί κάποιος και βάλει κάποια εστία πυρκαγιάς, έστω και για αστείο πράγμα. Μέχρι σήμερα η αποτίμηση των κάποιων πυρκαγιών, έστω και μικρών, ποια είναι από την πυροσβεστική υπηρεσία? Μέχρι στιγμής πάμε πάρα πολύ καλά. Οι φωτιές που εκδηλώθηκαν, δεν είχαμε μεγάλες φωτιές στην περιοχή μας. Ευτυχώς δηλαδή και ο κόσμος της Ξάνθης είναι λίγο συνειδητοποιημένος περισσότερο. Οι όποιες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε αγροτικές περιοχές σβήστηκαν αμέσως. Ευτυχώς σας είπα ότι οι δασικοί δεν έχουμε τίποτε. Πάμε καλά. Προσοχή λοιπόν και υπευθυνότητα οφείλουμε να επιδείξουμε όλοι οι πολίτες, ώστε να αποφύγουμε εκδήλωση πυρκαγιάς στο δασικό μας περιβάλλον αυτές τις ημέρες που ο κίνδυνος είναι αυξημένος, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως δεν πρέπει να είμαστε σε συναγερμό τόσο στην καλοκαιρινή περίοδο όσο και στον υπόλοιπο χρόνο, αφού τα δάση μας αποτελούν το σημαντικότερο πλούτο της περιοχής μας.